Είναι Γενάρης του 1827. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη πολιορκία της Ακρόπολης από τότε που άρχισε η Επανάσταση. Στις πρώτες δύο, πολιορκημένοι μέσα στο κάστρο ήταν οι Οθωμανοί. Εδώ και 5 μήνες όμως, πολιορκημένοι είναι χριστιανοί πολεμιστές, οικογένειες με τα παιδιά τους, πρόκριτοι της Αθήνας αλλά και Ευρωπαίοι στρατιώτες. Πάνω από 2.000 άτομα. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η πείνα, οι αρρώστιες και η έλλειψη νερού ταλαιπωρούν τους πολιορκημένους και καταρακώνουν το ηθικό τους. Ο διοικητής της φρουράς της Αθήνας, Γιάννης Γκούρας, έχει σκοτωθεί λίγο καιρό πριν. Μετά το θάνατό του δεν ορίστηκε διάδοχος. Ο οπλαρχηγός Νικόλαος Κρυεζώτης φτάνει τον Οκτώβριο του 1926 για να κρατήσει το ηθικό των πολεμιστών. Βρισκόμαστε στη βόρεια πλευρά του βράχου, κοντά στην Κλεψίδρα. Ένα υπόγειο πηγάδι, από όπου αντλούν νερό οι πολιορκημένοι. Σούπα, στάσου να κατεβάσω το μαντίλι και ύστερα να ζυγώσεις. Παρατηρώ ώρα, ψυχή δεν εφάνει. Και αν φανεί, τι σε κόφτει. Ο κόσμος το έχει τούμπανο. Τούτο μην το ξαναείπεις. Αυτό μου λείψε. Εμένα σύ μου λείψες. Όρεξη έχεις, ε. Δεν πιστεύω να σούρωσες κι εσύ. Από νωρίς ακούω τους δικούς σου. Ρούμι και ρακί. Δεν μπορώ να το επιονιστικός. Μου τρεπάει τα σωδικά έτσι, ξέρω, σφύρι. Και εμένα. Μπα. Δεν κρυώνεις μόνο με αυτό. Πρόσεχε. Περάσει τούτο το θανατικό. 2 μήνες πάνε. Δεν ξέρω αν θα προκάμει. Οι μισοί είναι κρεβατωμένοι, αλλά... Αλλά πώς να γιάνουν. Κι αυτοί που εσηκωθήκαν, χωρίς φαγή. Δεν έσωνε που δεν έσωνε για εμάς, συνάχθηκαν κι οι φράγκοι. Η αρρώστια δεν ξεχωρίζει. Φράγκοι, Ρωμνοί, στο ίδιο καζάνι. Για καλό ήρθανε και θα αποφάνουν εδώ. Θα πάρουν κοιμά συνάμα. Άμα θέλει ο Θεός να μας επάρει, θα μας επάρει. Σαν πως αυτός δεν μας ετιμωρεί και τώρα. Εκείνος ξεύρει και ευλέπει. Και τον Φωνιά τον ευλέπει, και τον Κομπογιαννίτη, και τον Τίμιο τον άνθρωπο τον ευλέπει. Και την κακία την ευλέπει. Όποιος κι αν είσαι, ότι αν είσαι του Θεού άνθρωπος, τούτα τα πράγματα δεν τα έκαμεις. Δεν του άξιζε του Ιουσούφ τούτο το τέλος. Του το φύλαε όμως ο Παπασυνέσιος. Δεν του φτάνει να τον εσκοτώσει. Ο Θεός πώς να μας λυπηθεί. Φωνικά, κλεψιές, βασανιστήρια. Διαταγρόσια όλα. Έτσι όμορφα. Μονάχη της το πιο πολύ. Όλη μέρα το παλεύει. Στην αρχή δεν μπορούσα. Όλη μέρα μου τρύπαε το αυτί. Αλλά δεν έλεγα τίποτες. Καλά έκαμνες. Είδες τώρα. Ναι. Τώρα μ' αρέσει που την ακούγω. Δεν έχει και τίποτες άλλο να κάνει. Ευτυχώς και είχε τούτο το σουράβλι. Πού το βρε? Εις το σχολείο. Της το έφτιαξε ο διδάσκαλος. Εμένα η Θοδωρούλα μου δεν πρόκαμε. Πού να προκάμει. Μια που αρχινήσανε, μια που το κλείσανε πάλι. Λες να μείνει κούτσουρο σαν του λόγου μου. Κάτσε να ευγούμε ζωντανές και θα την μάθω εγώ γραφή. Κι ύστερη θα μάθει εκείνη εμένα. Και εις το σχολείον ο ένας μανθάνει από τον άλλον. Ο μικρός από τον μεγάλο, όχι ο μεγάλος από τον μικρό. Εσείς θα το κάνετε ανάποδα. Σαν πως έχουμε κάνει και τίποτε σίσο.
Τον είδες στο Δημητρό της Κυριακής? Σαν να συνήρθε μου φαίνεται από τον πυρετό. Αλλά δεν ακούει τίποτες. Κουφάθηκε κι αυτό όπως ο Γιάννης του Σαρή. Όλη μερίζει δίπλα στο κανόνι. Τι περιμένες? Καθένας με τον μπουναμά του. Εμένα η χείρα μου με σφάζει. Και κατά πως φαίνεται δεν θα γιάνει. Αλλά δεν βαριέσαι. Κάλιο η χείρα παρά το ποδάρι. Αν μείνεις ξάπλα, ετελείωσες. Με τούτο κρατάς τον τουφέκι? Όχι, μετά άλλο ευτυχώς. Αλλιώς απόθανα. Κι εγώ μέχρι εδώ το εσηκώνω. Δεν πάγει παραπάνω. Την έφαγα πριν 2 χρόνια στον νόμο. Σα κάτι δεν θα φύγουμε από εδώ πέρα, Μανολιό. Μωρά, φύγουμε πρώτα. Δεν βαστάει ο κόσμος άλλο. Χωρίς φαΐ τόσο καιρό. Μετράω τα παΐδια μου. Αγάντα και κοντεύουμε, Κώστα. Είδες την Καστέλα. 800 λένε χαλάσαμε. Περίμενε και θα δεις. Στο μάτι την έχει βάλει ο Κιουταχής. Και αν τα καταφέρει, θέλει πάρουμε σειρά εμείς. Θα βαστίξει η Καστέλα. Έχουμε τα καράβια. Εμάς να ειδούμε ποιος θα μας βαστίξει. «1827. Εν ονόματι Κυρίου θέλω ιστορήσω το τέλος του βίου μου, εγώ ο ίδιος. Ο Ιουσούφ Δεβένης Κονιτσιώτης. Αν σου υπώ την ιστορία μου, μπορεί να ελευθερωθώ. Μπορεί ο Αλλάχ ή ο Θεός ή ο δαίμον που με βαστάει εδώ να με ελευθερώσει. Ένα στοιχείο. Μέσα μου έχω ένα ουρλιαχτό μεγάλο σαν άγριο κύμα που δεν μπορεί να ακουστεί. Ποτέ δεν εκατηγόρησα την τύχη μου ή τον Αλλάχ δια ό,τι κακό απάντησα στο βίο μου. Ό,τι έκαμα απόφασιν είχε την τιμή του. Και καλό και κακό το εκουβαλούσα και το εζήγιαζα και στο βάθος μέσα μου ήξευρα όπου θα με βγάλει το καθένα. Όπως και ήξευρα όταν ένιωσα το σχοινί στον λαιμό μου, περασμένο από τον ίδιο τον τύρανο, τον Παπασυνέσιο, ότι δεν είναι τούτο το τέλος. Συκτήρτσα χαίνεμαι. Είναι βολές που ακόμη σ' έχω την γνώμη ότι είμαι δεμένος στο ξύλο του αλωνιού που με έβαλε να αλέθω το στάρι και τα δόντια μου να σφίγγουν ως να ήθελε σπάσουν την πέτραν. Μακάρι να έφτανε ο θάνατος δια μένα, όπως με τους άλλους. 18 είμαστε όλοι ομού, οι κρεμασμένοι. Εστολίζαμαν τα τείχη. Κι όμως, αυτήν την στιγμή δεν εσκιάχτηκα. Την επερίμενα μέρες. Ήξευρα ότι ήμουν ξεγραμμένος από τότες όπου με παρέλαβε ο Συνέσιος. Ψεύτικα ήταν τα λόγια του όταν είπε σε όλους ότι έκαμα ομολογία. Μόνο αίμα ξερό μπορούσα να φτύσω. Από εκεί και πέρα καρτερούσα το τέλος. Αλλά δεν ήρθε ακόμης.